100 περίπου σπουδαστές του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων διδημοτήχου στο πλαίσιο εθελοντικών εξορμήσεων της σχολής ανέβηκαν στο περιαστικό δάσος της Τσίγκλας με σκοπό να το καθαρίσουν από πευκοβελόνες και σκουπίδια. Η πρωτοβουλία πάρθηκε από τη διοικήτρια της σχολής, αστυνόμου Α, Αναστασία Πουρναρά, και μετά από συνεννόηση και υποδείξεις του δασάρχη διδημοτήχου Δημήτρη Μητρούδη, επιχείρησαν σε πολλά σημεία της περιοχής ώστε να το προστατέψουν από πυρκαγιές εν ώψη της θερινής περίοδου. Επειδή οι αστυνομικοί διακατέχονται από το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και προσφορά, και αυτό προσπαθούμε να μεταδώσουμε και στους δόκιμους αστυφύλακες που φοιτούν στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων διδημοτήχου. Έγινε μια πρωτοβουλία από τη σχολή μας και κατόπιν επικοινωνίας με τον δασάρχη, τον κύριο Μητρούδη, ο οποίος μας υπέδειξε τους τρόπους επέμβασης στον χώρο του Άλσους, και με τον δήμαρχο Δημοτήχου, κύριο Χατζηγιάννο Γλουρομήλο, μας χορήγησε υλικά και εργαλεία. Σήμερα πραγματοποιείται εδώ στο πανέμορφο περιαστικό Άλσους Τσίγκλας μια συλλογή προβλάστησης για να προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες και ταυτόχρονα καθαριότητα στους χώρους αναψυχής και άθλησης. Οι δόκιμοι, ενθουσιασμένοι από την επαφή τους με τη φύση, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας ένα καθαρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από το πλούσιο υλικό που το καθιστούσε έφλεκτο με την άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι ενθουσιασμένοι οι δόκιμοι, γιατί θεωρώ ότι ο θελοντισμός είναι το μέγιστο αγαθό που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος στον συνάνθρωπό του, στην πόλη που ζει, που εργάζεται, που εκπαιδεύεται. Και οι δόκιμοι είναι ενθουσιασμένοι που θα προσφέρουν έστω από το ελάχιστο στο ακριτικό του δημότικο που φοιτούν και το αγαπούν. Και πρέπει όλοι να αγαπάμε. Εκεί που μένουμε, εκεί που ζούμε, πρέπει να αγαπάμε το τόπο μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις στην περιοχή, καθώς στο παρελθόν έχει προχωρήσει σε εθελοντικές αιμοδοσίες στον έρανο Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως, στις δράσεις του παιδικού χωριού Σος Θράκης, αλλά και στις δεντροφυτεύσεις στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης στη Βίσα. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη και η διοικήτρια της σχολής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ευχόμενη την επόμενη χρονιά να είναι περισσότεροι συμμετέχοντες σπουδαστές, εφόσον, όπως διευκρίνησε, θα είναι 3 τα χρόνια που θα παραμένουν στη σχολή οι δόκιμοι, οπότε η δύναμή τους ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Είναι τριετούς φοίτησης στη σχολή αστυφυλάκων πλέον, η εκπαίδευση τριετούς φοίτησης, 3 εξάμηνα μέσα στη σχολή και 3 εξάμηνα έξω πρακτική. Οπότε οι δόκιμοι που ήρθαν φέτος ως πρωτοετής θα έρθουν και του χρόνου ως δευτεροετής και του παραχρόνου ως τριτοετής. Είναι 3 χρόνια πλέον εδώ στη σχολή. Θεωρώ ότι δεν έχουμε πλέον, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Είναι όλα μια χαρά. Αν έχεις εργασία και αγαπάς αυτό που κάνεις, όλα πετυχαίνονται στο τέλος.